Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επίσκεψη αυτή, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τον κύριο Ήφαιστο, βεβαίως, για τα... για τα καλά του λόγια. Και ευχαριστώ όλους εσάς για την υπομονή σας, για την τιμή που μου κάνετε να είστε εδώ. Πριν από 2 χρόνια, το 2021, παρέστημεν μάρτυρες των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Επιχειρήθηκε μία αξιολόγηση της Επανάστασης και του Ελληνισμού και επίσης μία αποτίμηση των 200 χρόνων. Κατά την ίδια έννοια που πέρυσι επιχειρήθηκε η αντίστοιχη αξιολόγηση και αποτίμηση της Μικρασιατικής καταστροφής. Αυτά τα δύο γεγονότα δεν είναι άσχετα μεταξύ τους. Το ένα είναι αποτέλεσμα του άλλου. Τι ακούσαμε ως προς τις ερμηνείες για το τι ήταν οι Έλληνες που επαναστάτησαν, τι ήταν οι Έλληνες της εποχής και τι συνέβη στη συνέχεια. Εν ολίγης, ότι οι Έλληνες ήταν μια μικρή, δυστυχισμένη, πανφτωχή, καθυστερημένη αγροτική κοινωνία, η οποία επαναστάτησε εναντίον των Τούρκων, δεν γνώριζε γιατί επαναστάτησε, διότι για να γνωρίζει κανείς γιατί επαναστατεί πρέπει να έχει πρόταγμα εθνικό. Δεν γνώριζαν δηλαδή ότι ήταν Έλληνες, γι' αυτό και ακόμα και σήμερα όταν διαβάζουμε την ιστορία της τουρκοκρατίας, οι ελληνικοί θεσμοί θεωρούνται Οθωμανικοί και όπου πρόκειται για Έλληνες μιλάνε για ελληνόφωνους χριστιανούς, αν όμως πρόκειται για Βούλγαρους, για Αρμένιους ή ό,τι, τότε εκεί τους δίνουν εθνικό πρόσημο. Αυτό είναι μια γενικευμένη αρχή. Δεν ήμασταν έθνος, αλλά μας έφτιαξε έθνος το κράτος. Το κράτος αυτό μας δίδαξε επίσης την έννοια του κράτους, που δεν την ξέραμε, μας δίδαξε επίσης την ελευθερία, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σύγχρονη ζωή. Άρα, αφού αυτό το κράτος μας τα δίδαξε όλα αυτά και αυτό το κράτος ήρθε από την Ευρώπη και μας φορέθηκε, σημαίνει ότι η Ευρώπη μας έδωσε τα φώτα και από την Ευρώπη μάθαμε για την ελευθερία και επαναστατήσαμε και ελευθερωθήκαμε. Μας λένε επίσης ότι αυτό το κράτος δημιούργησε και θαύματα, όπως και η Επανάσταση ήταν μια εξαιρετικά επιτυχής πρωτότυπη και δυνατή επανάσταση που κατατάσσεται μεταξύ των μεγάλων επαναστάσεων στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Αν αποτιμήσουμε, μας λένε, την εξέλιξη αυτού του κράτους, ξεκίνησε από την Πελοπόννησο, τη Στερεά και λίγα νησιά του Αιγαίου και τριπλασίασε την Ελλάδα και την έφτασε στον Εύρο και στα Δωδεκάνησα. Άρα, αδιαμφισβήτητα, είναι ένα επιτυχημένο κράτος, στο οποίο ζούμε σήμερα και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Αυτοί που μας έδωσαν τα φώτα, μας λένε ότι είναι οι άνθρωποι του διαφωτισμού, ο διαφωτισμός. Το ερώτημα είναι το κράτος που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, που εμφυτεύθηκε από τους δυτικούς, ήταν στην εικόνα του διαφωτισμού. Δηλαδή ο διαφωτισμός διακίνησε την ιδέα της ελαίου Θεού μοναρχίας. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που απέναντί μας
είναι το ανάκτορο που έκτισε ο Όθωνας. Όπως και στο σημείο αυτό είναι το ιστορικό γεγονός της ανταρσίας κάποιων, είναι γνωστοί αυτοί οι κάποιοι, εναντίον της νόμιμης κυβέρνησης, του κυβερνήτη, που ήθελε να δημιουργήσει κράτος. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε εντολή στο Μιαούλη να καταλάβει το στόλο και στη συνέχεια να τον βυθίσει, να τον καταστρέψει? Ο Μαυροκορδάτος. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος δοξάστηκε και επιχειρήθηκε να ανέβει στα υψηλότερα επίπεδα της επανάστασης στη διάρκεια αυτών των εορτασμών? Ο Μαυροκορδάτος. Ποιον επιχείρησαν να κατεβάσουν στα έγκατα της γης ως υπεύθυνο του εμφυλίου και πολλών άλλων? Κολοκοτρώνης. Αναλογιστείτε τι επιχείρησαν αυτοί οι οποίοι αποτέλεσαν τον πυρήνα αυτής της επιτροπής, στην οποία έβαλαν μια κυρία η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να λύσει τα κορδόνια της, εάν φοράει παπούτσια με κορδόνια, αλλά πάντως είχε απόλυτη και εξακολουθεί να έχει απόλυτη άγνοια για το τι συμβαίνει και τι συνέβη στην ελληνική ιστορία. Όμως γιατί έγιναν όλα αυτά? Η εξήγηση είναι μία, ότι αυτό το κράτος, και όταν λέμε το κράτος, προσέξτε, δεν εννοούμε το ελληνικό κράτος που έχει οι Έλληνες, εννοούμε το πολιτικό του σύστημα. Σήμερα ακόμα είμαστε ο κόσμος με πρώτη την Ευρώπη τόσο πολύ καθυστερημένοι της εποχής των σπηλαίων διανοητικά, που δεν μπορούν να διαχωρίσουν το κράτος από το πολιτικό σύστημα. Γιατί θεωρούν ότι αυτό το πολιτικό σύστημα είναι σήμερα, ήταν χθες και θα είναι και για πάντα. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Θα δούμε, το ανέφερε ο κύριος Ύφαιστος, τι διδάσκει ο ελληνικός κόσμος. Αλλά εγώ δεν ήρθα εδώ να σας διδάξω τα ίδια αυτά, για να δοξάσω τον ελληνισμό μέσω της ιστορίας του κράτους, αλλά να δείξω ότι αυτό το κράτος είναι ένα εμφύτευμα της δυτικής απολυταρχίας, το οποίο δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να αποδομήσει όλα τα θεμέλια του ιστορικού ελληνισμού από την απότατη αρχαιότητα μέχρι τότε, να αποδομήσει και να εξαφανίσει τον μείζωνα ελληνισμό και συγχρόνως να χειραγωγεί τον εσωτερικό ελληνισμό μέχρι να τον εξαφανίσει. Γι' αυτό και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ελληνισμός και ελλαδικό κράτος» και έχει έναν υπότιτλο «Δύο αιώνες αντιμαχίας». Οικοδομήθηκε αυτό το κράτος εναντίον του ελληνισμού, όχι για την απελευθέρωσή του. Βγήκε από μία ασιατική δεσποτεία, οθωμανική και λεηλατική, με μία αιματηρή επανάσταση, για να τοποθετηθεί, να εγκατασταθεί μέσα σε ένα απολύτως εξίσου απολυταρχικό κράτος δυτικού τύπου, το οποίο είχε και συγκεκριμένο προορισμό, αυτόν που σας περιέγραψε. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την διαφορετική αφετηρία, όχι να ιστορίσω και να δοξάσω το κράτος εξαφανίζοντας τον ελληνισμό, αλλά ιστορώντας τον ελληνισμό και μέσα από αυτόν τα πεπραγμένα του κράτους. Τι ήταν ο ελληνισμός πριν από την Επανάσταση? Τι σκόπευε με την Επανάσταση, ποιο ήταν το πρόταγμά του, ο σκοπός του, και τι συνέβη τελικά στην Επανάσταση? Κυρίες και κύριοι, ο ελληνισμός πριν από την Επανάσταση, και θα έλεγα ότι ήταν εκτός του ελλαδικού κράτους μέχρι το 1922, ήταν
το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο. Τι ήταν το Βυζάντιο? Η μεγάλη υπερδύναμη, κοσμοσυστημική υπερδύναμη που κυβερνούσε τον κόσμο και το νομισματικό της σύστημα, δηλαδή η οικονομία και η ίδια η λογική του, έφτανε μέχρι την Ιαπωνία. Όχι μέχρι την Κίνα, μέχρι την Ιαπωνία. Το νομισματικό σύστημα ήταν όπως το δολάριο σε πολλαπλάσια μορφή, γιατί οι άλλες κοινωνίες δεν είχαν νομίσματα για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του Βυζαντίου. Και όταν έκοβαν κάποια στιγμή στο ύστερο Βυζάντιο, τα νομίσματα ήταν αναπαραγωγή της εικόνας και της αντίληψης που υπήρχε στο Βυζάντιο, δηλαδή στον ελληνικό κόσμο. Το Βυζάντιο ήταν λοιπόν αυτή η παγκόσμια δύναμη, όχι μόνο και κυρίως λόγω της εξουσίας που ασκούσε, αλλά της ακτινοβολίας, και είναι η ομοθετική, ταυτολογική συνέχεια του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι και τους νεότερους χρόνους. Είναι αυτή που μετέφερε τις βάσεις του ελληνικού κόσμου στη Δύση και στην Ανατολή τον 9ο αιώνα και δημιούργησε τη Δυτική Αναγέννηση και τον εκχριστιανισμό, άρα την ένταξη στον πολιτισμό των Σλάβων και συγχρόνως των Αράβων. Αυτό το έχουν εκβάλει οι νεότεροι από την ιστοριογραφία. Το θεωρούν ξένο πολιτισμό και το ταξινομούν στο Μεσαίωνα. Όποιος ταξινομεί, μιλάει για Μεσαίωνα στο Βυζάντιο, προδίδει την ιστορία. Δεν υπάρχει Μεσαίωνας στον ελληνικό κόσμο. Μεσαίωνας υπάρχει στη Δύση, που τα γερμανοσκανδιναβικά βαρβαρικά φύλλα την έστειλαν στον κεάδα της φεουδαρχίας και που επανήλθε τον 9ο αιώνα το Βυζάντιο, μετακένωσε στην Ιταλία και στη συνέχεια πέραν των Άλπαιων τις πραγματολογικές προϋποθέσεις των κοινωνιών με ελευθερία και τα αντίστοιχα νομισματική οικονομία, τα κοινά της πόλης, το αντίστοιχο σύστημα πολιτικό και άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έρχονται σήμερα οι ιστορικοί μας να μας πούν ότι εμείς εμπνευστήκαμε, πληροφορηθήκαμε τι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες και τι ήταν τα υπόλοιπα από το διαφωτισμό, τη στιγμή που ο διαφωτισμός είναι η αναπαραγωγή με εκοφαντικά ανατρεπτικό, δηλαδή οπισθοδρομικό τρόπο, της ελληνικής γραμματείας και του ελληνικού κεκτημένου. Όταν συνελήφθη ο Ρήγας και οι σύντροφοί του από τους Αυστριακούς, τους ρωτούσαν, τους έλεγαν γιατί ήταν συνομιλητές των Γάλλων Ιακωβίνων, της ακραίας τότε εκδοχής της Γαλλικής Επανάστασης. Τι πρεσβεύανε οι Ιακωβίνοι? Πρεσβεύανε την μοναρχία του Σόλωνα, την εκλόγιμη μοναρχία που έχουμε σήμερα. Αυτός ήταν ο Σόλωνα. Εκλέχθηκε ως πρωθυπουργός για κάποια χρόνια για να κάνει ορισμένες μεταρρυθμίσεις αυτό που του είπαν οι εντεταλμένοι. Λοιπόν, αυτό το σύστημα που σήμερα έχουμε, που παγιώθηκε ουσιαστικά μετά τους ολοκληρωτισμούς στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 80, είναι το ακραίο κατά την εποχή σύστημα που διακονούσαν οι Ιακωβίνοι και γι' αυτό θεωρήθηκαν ακραίοι για την εποχή. Δύο αιώνες μετά έγινε καθεστώς στην Ευρώπη. Και όταν τους ρώτησαν λοιπόν γιατί είστε συνομιλητές με τους Ιακωβίνους, απάντησαν διότι πρεσβεύουν το σύστημά μας, του Σόλωνα, παρόλο ότι εμείς πρεσβεύουμε το σύστημα της δημοκρατίας του Περικλή. Γνώριζαν τη διαφορά. Και αυτό το σύστημα ήθελαν οι Έλληνες της Επανάστασης να εγκαθιδρύσουν. Οι Έλληνες λοιπόν στην περίοδο της τουρκοκρατίας είναι ό,τι ήταν το Βυζάντιο και στοχάζονται με τους όρους του Βυζαντίου. Τι ήταν αυτό? Έχετε ακούσει για τις κοινότητες.
Οι κοινότητες είναι οι πόλεις κράτη όπως μετεξελίχθηκαν μέσα στην περίοδο της Οικουμένης, τους ελληνιστικούς, τους ρωμαϊκούς και τους βυζαντινούς χρόνους. Για σκεφτείτε. Είναι ανατριχιαστικό, αλλά αλλάζει την οπτική της ιστορίας. Να γνωρίσουμε ότι αυτό που μας κρύβουν είναι ότι ήταν η πόλις κράτη της αρχαιότητας. Αυτές ήταν οι κοινωνίες των Ελλήνων μέχρι το τέλος. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Το τέλος της δουλείας από την αρχή του Βυζαντίου. Και η πολιτεία της δημοκρατίας μέσα στα κοινά αυτά. Ήταν σε καθεστώς εθνικής κατοχής, αλλά είχαν κατορθώσει λόγω του ότι ήταν ανώτερος πολιτισμός να κρατήσουν, γιατί συνέφερε τους Οθωμανούς. Αυτοί πάρηγαν χρήμα και πλούτο για να λαιλατούν οι Οθωμανοί. Είχαν δημοκρατία και αυτοί κρατούσαν τα ηνία ενός ολόκληρου κόσμου, που είναι ουσιαστικά η μισή Ευρώπη, η μέση και η ανατολική Ευρώπη και σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 14, αν θυμάμαι καλά, και δεν είναι δικό μου, είναι ενός ιστορικού της αριστεράς, του Σβορώνου, στις 14 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Αυστρίας, της Αυστριακής Αυτοκρατορίας, οι 11 είναι ελληνικές. Ελέγχανε την οικονομία. Όλη η Ρωσία είναι ελεγχόμενη και πολιτικά και, να μην σας απαριθμίσω, και οικονομικά, σε βαθμό που θεωρούν στην εποχή της Εκατερίνης και των άλλων ότι για να εξυγχρονιστεί η Ρωσία πρέπει να καλέσουν τους Έλληνες για να πετύχουν αυτό το σκοπό, και βεβαίως την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι είναι αυτός ο λαός, ένας αγροτικός λαός? Εδώ δίπλα η Ύδρα είχε περί τις 30.000 κατοίκους. Αστική χώρα. Ποιος αγροτικός λαός? Τι είναι αυτά που μας λένε? Θα σας αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα. Το ένα είναι του Ντοστογεύσκη. Όταν ο Ντοστογεύσκη διαλογίζεται για το τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η Ρωσία, απαντάει μόνος του τον ελληνικό δρόμο. Ούτε το γερμανικό, ούτε το γαλλικό, ούτε κανέναν άλλον. Και εξηγεί γιατί. Όχι γιατί είμαστε ομόδοξοι, αλλά γιατί είμαστε πολιτισμένοι, ανώτεροι, γιατί είμαστε οι αυθεντικοί εκπρόσωποι της οικουμενικής οικονομίας. Είμαστε εκείνοι που έχουμε αναπτυγμένη δημοκρατία και υψηλό πολιτισμό και όχι χονδροειδείς και άλλα τινά που στολίζει τους Γερμανούς και τους άλλους. Για τους ανατολικούς λοιπόν είμαστε πρότυπο. Για τους δυτικούς ισχύουν τα προξενικά έγγραφα από τη Σμύρνη και από άλλες περιοχές των δυτικών δυνάμεων. Θα σας αναφέρω ένα που προέρχεται από τον πρόξενο της Γαλλίας στην Λεμεσό, στην Κύπρο. Γράφει λοιπόν στην κυβέρνησή του το 1870 τόσο ότι είναι επίγον να διαλύσουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να την κόψουμε σε μικρά κομμάτια κρατικά, διότι διαφορετικά οι Έλληνες έχουν την ισχύ για να την οικειοποιηθούν και να δημιουργήσουν ένα κράτος το οποίο θα είναι αντίστοιχο με τη δύναμή τους, αλλά δυσανάλογα μεγάλο για να μπορέσουμε εμείς να ηγεμονεύσουμε στην περιοχή και στον κόσμο. Αυτό είναι ο ελληνικός κόσμος. Και αντίστοιχο είναι το πρόταγμα της Επανάστασης. Τι σκόπευαν με την Επανάσταση οι Έλληνες? Πρώτον, την διαδοχή, την οικειοποίηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όχι να διαμορφώσουν το κρατήδιο της Πελοποννήσου, αλλά να τη διαδεχθούν. Και πιο πολιτιακό σύστημα θέλανε, την απολυταρχία της Ευρώπης, την ιεράρχη συμμαχία της εποχής, δηλαδή έναν μονάρχη ελαίο Θεού, ιδιοκτήτη του κράτους. Όχι. Ήθελαν την ανασύσταση της οικουμενικής κοσμόπολης του Βυζαντίου, σε άλλες βάσεις βεβαίως, αλλά αυτό ήθελαν. Στην πραγματικότητα ήθελαν να αναβιώσει ο ελληνικός δρόμος προς την εωτερικότητα
και όχι ο απολυταρχικός που θα ξεκινούσε από τη μηδενική βάση της αποτείναξης της φεουδαρχίας που υπήρχε στη Δύση. Αυτό είναι το πραγματικό γεγονός της Επανάστασης. Σε αυτό σχεδίαζαν, γι' αυτό και υπάρχει ο φιλελληνισμός. Προσέξτε, μας σερβίρουν το φιλελληνισμό ότι ήταν περίπου πράξη ελεημοσύνης των Ευρωπαίων για να βοηθήσουν τους Έλληνες που κακοπάθαιναν στην Επανάσταση. Είναι ψευδές. Αυτό ήταν ένα μικρό κεφάλαιο στην κίνηση των Ευρωπαίων. Το κίνημα του φιλελληνισμού ήταν εσωτερικό κίνημα των Ευρωπαίων φιλελευθέρων που δεν ήθελαν την απολυταρχία και θεώρησαν ότι το έναυσμα της ελληνικής επανάστασης και το πρόταγμά τους, αντιαπολυταρχικό και δημοκρατικό, θα έπρεπε να αποτελέσει το έναυσμα για την εσωτερική ανατροπή της Ευρώπης. Δεν θα σας μιλήσω για αυτό που συνέβαινε στις κεντρικές αυτοκρατορίες της Ευρώπης τότε, αλλά μόνο για μια οριακή περίπτωση που είναι η Πορτογαλία. Οι φιλελεύθεροι της Πορτογαλίας διακήρυξαν τότε ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένα κίνημα με επικεφαλής τους Έλληνες που θα ενώσει Γαλλία, όλες τις απολυταρχικές χώρες της Μεσογείου για να ορθωθεί εναντίον της απολυταρχίας και να τραπεί απολυταρχίες στην Ευρώπη. Υπάρχουν έγγραφα για αυτά, δεν τα λέω εγώ. Απλώς τα κρύβουν εκείνοι οι οποίοι θέλουν να δείξουν αυτό που έγινε στη συνέχεια στη Μικρά Ασία, την μικράν και δυστυχούσα Ελλάδα που ήρθαν οι Ευρωπαίοι και μας απελευθέρωσαν. Τι συνέβη με την Επανάσταση? Ήταν ουτοπικό αυτό το σχέδιο των Ελλήνων? Καταφανώς όχι. Ήταν κάτι άλλο που συνέβη. Ότι το σχέδιο που υπήρχε από τον Υψηλάντη και τους άλλους της φιλικής εταιρείας οργανώθηκε με λάθος τρόπο. Είστε αξιωματικοί εδώ. Πιστεύετε ότι με ένα παράγγελμα σε μια κοινωνία που είναι πολυκερματισμένη πολιτιακά, που έχει πόλεις κοινά, που η μία αντιμάχεται την άλλη, που όμως υπάρχει ο κοινός πόθος για την απελευθέρωση, με ένα παράγγελμα ξεσηκωθείτε, θα πετύχει η Επανάσταση? Αυτό περίπου έγινε. Ο Υψηλάντης, ένας αγνός πατριώτης, κάλεσε στις ελεύθερες, στις διοικούμενες από Έλληνες επαρχίες της Μολδοβλαχίας να συγκεντρωθούν για να φτιάξει στρατό. Απαίδευτος όπως ήταν, χωρίς ιδιαίτερο οπλισμό, ποιος ήταν ο σχεδιασμός? Να κατέβει προς την Κωνσταντινούπολη, ήταν ιδιοφυής ο σχεδιασμός πρέπει να πω, να υπάρξουν πυρήνες οργανωμένης επανάστασης που θα ξεκινούσε από τις δύο μεγάλες βάσεις της σκέψης τους που ήταν η συνέλευση της Βοστίτσας για την Πελοπόννησο, η συνέλευση της Λευκάδας των κλεφταρματολών για την Ήπειρο και την Στερεά και την, μέχρι τον Όλυμπο και το αντίστοιχο για τη Μακεδονία στη Χαλκιδική, για να μην μπούμε για τη Μικρά Ασία, που υπήρχαν αντίστοιχες οργανωτικές σκέψεις και ο κεντρικός πυρήνας, αφού θα δημιουργούσε την αποσταθεροποίηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ήταν έτσι κι αλλιώς σε διάλυση, να οδηγηθεί υπό τον Υψηλάντη στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε στο σχέδιο την πυρπόληση του Ναυστάθμου, την δημιουργία χάους στην Κωνσταντινούπολη, τη σύλληψη του Σουλτάνου και την εγκατάσταση ελληνικής κυβέρνησης. Ένα είδος δηλαδή επανάστασης και πραξικοπήματος. Τι έγινε από όλα αυτά? Τίποτε. Είναι ατύχημα ότι ακολουθήθηκε ένας δρόμος ο οποίος δεν οδηγούσε πουθενά. Μας το έχει πει ο Καποδίστριας αυτό. Στο εγχείρημά του να υπεραμεινθεί τη Λευκάδα, την Ιόνια Πολιτεία δηλαδή, που την πολιορκούσε ο Αλή Πασάς, που οργάνωσε την άμυνα, οργάνωσε τακτικό στρατό και συγχρόνως κάλεσε τους κλεφταρματολούς το 1807 να τον παρενοχλούν και να διαλύσουν το στράτευμα από τα όπισθεν. Και στη συνέχεια, εάν δεν είχε υπάρξει το ατύχημα να αλλάξει η ηγεμονία της Επτανήσου από τους Ρώσους
που υποστήριζαν το διακύβευμα αυτό στους Γάλλους, ο σχεδιασμός ήταν να περάσει στην Ήπειρο και να ξεκινήσει από εκεί η απελευθέρωση. Αλλά προσέξτε, με τακτικό στρατό, ξέρετε η στρατιωτική εδώ τι σημαίνει αυτό, έναντι του παραγγέλματος για την Επανάσταση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κρατάει η Επανάσταση στη Στερεά και στη Πελοπόννησο. Μήπως δεν ξέρουμε πώς υπονομεύθηκε, πώς δολοφονήθηκαν οι οπλαρχηγοί, μεγάλοι ηγέτες της Στερεάς και από ποιους? Όλοι μιλάνε για το Μαυροκορδάτο και τους γύρω από αυτόν. Μήπως δεν ξέρουμε πού πήγαν τα χρήματα του αγών, τα δάνεια? Μήπως δεν ξέρουμε γιατί έγινε ο εμφύλιος στην Πελοπόννησο? Μαυροκορδάτος ακούει το όνομα πάλι. Και ο Κολέτης και οι άλλοι. Έβαλαν τους οπλαρχηγούς της Στερεάς να λαιλατίσουν την Πελοπόννησο, φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη, δολοφόνησαν το γιο του, που ήταν ικανότατος ηγέτης, και βεβαίως περίμεναν να τελειώσει η Επανάσταση με τον Ιμπραήμ. Και τι έγινε εκεί? Ο Μεν Κολοκοτρώνης μας διηγείται ότι ήταν μέρα νύχτα πάνω στο άλογο και σε βαθμό να μην μπορεί να κρατηθεί όρθιος. Οι δε μπαρμπέριδες, όπως λέει, τους Μαυροκορδάτους και τους άλλους, πήγαν και κλείστηκαν στην Αίγινα και παρακαλούσαν τους Άγγλους να έρθουν να τους σώσουν. Γνωρίζετε και την πράξη παράδοσης των Ελλήνων στους Άγγλους, την ηγεμονία των Άγγλων, που υπέγραψαν, έφτιαξαν και διακήρυξαν με πρωτοβουλία του Μαυροκορδάτου. Για τον Μαυροκορδάτο λέγανε την εποχή εκείνη ότι ακόμα και αν βρεθεί σε ένα χωριό με δύο κατοίκους, θα καταφέρει να τους διαιρέσει και να σκοτωθούν μεταξύ τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν θέλετε να δείτε την άλλη εκδοχή, ένας άνθρωπος με 300-500 πόσους άτακτους στρατιώτες καταφέρνει να συντρίψει μια ολόκληρη στρατιά. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα κενό εξουσίας. Και μας λέει ο Κολοκοτρώνης, εάν δεν είχαμε τον εμφύλιο, θα είχαμε καταφέρει όχι μόνο να απελευθερώσουμε την Πελοπόννησο, αλλά θα είχαμε φτάσει και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία και ίσως να απελευθερώναμε και την Κωνσταντινούπολη. Διότι δεν συναντούσαμε αντιπάλους. Δεν υπήρχαν, υπήρχε κενό. Να γιατί απέτυχε. Να γιατί ήρθαν, κάλεσαν να μας σώσουν, που δεν μας κάλεσαν να μας σώσουν, αλλά ήρθαν γιατί τα στρατηγικά τους συμφέροντα το επέβαλαν τις μεγάλες δυνάμεις. Και τι είπαν οι μεγάλες δυνάμεις? Είπαν κάτι πολύ απλό. Θα φτιάξουμε μία Ελλάδα η οποία θα είναι θνησιγενής, προτεκτοράτο, θεσμικό προτεκτοράτο. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία που προστάτηδες της είπαν θεσμικό προτεκτοράτο, που ήταν εντεταλμένο να ακολουθεί τις πολιτικές των δυνάμεων. Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν τα ξενικά κόμματα. Και συγχρόνως, επειδή δεν εμπιστεύονταν και τους Έλληνες, σου λέει κάτι μπορεί να μας ξεφύγει, έφεραν και την απολυταρχία, μια ξένη ηγεσία. Όσο υπήρχε η Βαβαροκρατία, υπουργοί, πρωθυπουργοί, υπάλληλοι, αρχηγοί του στρατού, όλοι ήσαν αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν τη χώρα. Και τι? Με στρατό κατοχής. Και τι ακόμη? Με καταδίκη όλων των ηρώων της Επανάστασης. Όλοι. Καταδίκη σε θάνατο, τύφλωση, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους σας. Αυτό το κράτος δοξάζεται. Θα μου πείτε, δεν έπρεπε έστω αυτό? Κοιτάξτε, κατ' οικονομίαν μπορούμε να δεχθούμε ότι υπήρξε και υπάρχει αυτό. Αλλά να δούμε τις συνέπειες. Τι σημαίνει αυτό το κράτος? Τι σήμανε για τον ελληνισμό? Θα είμαι πολύ σύντομος. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ενώ διακυρισόταν με την πίεση και του μείζωνας ο ελληνισμού η απελευθέρωση, η μεγάλη ιδέα όπως τη λέγανε, η απελευθέρωση δηλαδή να έχει ένα απελευθερωτικό σκοπό για την εθνική ολοκλήρωση, δεν έκαναν το παραμικρό.
Όχι γιατί τους εμπόδιζαν όπως απεδείχθη δυνάμεις, αλλά γιατί υπηρετούσαν τις δυνάμεις, γιατί δημιουργήθηκε μια εσωτερική ηθήνουσα τάξη η οποία εκπαιδεύτηκε να είναι αυτή που θα υπηρετούσε τις ξένες δυνάμεις. Μια υποτελής άρχουσα τάξη η οποία ύφανε το συμφέρον της σε αυτό το κράτος και όχι στο συμφέρον του ελληνισμού. Για σκεφτείτε να ερχόντουσαν όλοι αυτοί οι μεγαλοαστοί που ήταν στην Κωνσταντινούπολη και αλλού στην Ελλάδα, οι μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι που, των οποίων η ποσότητα του έργου τους στην ιστορία της τουρκοκρατίας είναι πολλαπλάσιο από τις περισσότερες ευρωπαϊκές, συγκρίνεται μόνο με τις 2-3 μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Για σκεφτείτε όλοι αυτοί να ερχόνταν σε αυτή τη μικρή χώρα. Οι άρχοντες της εποχής δεν θα μπορούσαν να γίνουν ούτε πρόεδροι ορεινών κοινοτήτων. Γιατί δεν τους ήθελαν. Αλλά φτάνουμε στο 1897. Όλοι μαζί, συμπεριλαμβανομένου του βασιλέως, του και όλων των πολιτικών, κηρύσουν πόλεμο εναντίον μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας. Όσο διαλυμένη και να ήταν, ήταν μια αυτοκρατορία. Μας διηγείται ο Δημήτριος Βικέλας, αυτός που έφτιαξε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτός που όταν πήγαινε στο Παρίσι, μια διεθνής προσωπικότητα, έγραφαν οι εφημερίδες αφήχθη ο κύριος Βικέλας. Μας διηγείται με ελεηνούς τρόπους αυτό που συνέβη. Οι στρατιώτες δεν είχαν τους γκράδες της επανάστασης ουσιαστικά, δεν είχαν παπούσια, πολεμούσαν ξυπόλοιτοι, δεν είχαν καμία εκπαίδευση και τους έστειλαν για σφαγή. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ο βασιλιάς όρισε αρχιστράτηγο το γιο του, 19-18 χρονών, και όλη η τακτική ήταν να μην περικυκλωθεί ο γιος του, όχι να πολεμήσουν. Μας διηγείται και ένα περιστατικό, ότι βρήκε από διεθνή αλληλεγγύη που είχε το κύρος να την πετύχει μια νοσοκομιακή μονάδα και ήθελε να τη στείλει στο μέτωπο και πήγε στον Υπουργό του Ναυτικού Πολέμου και του ζητούσε ένα πλοίο. Αλλά προσέξτε, διηγείται ότι περίμενε μια ολόκληρη μέρα και δεν τον δέχθηκε ενώ είχε ραντεβού. Αλλά ήταν, λέει, μια ατέλειωτη ουρά πελατών του όταν είχε καταρρεύσει το μέτωπο δε. Ατέλειωτη σειρά πελατών του που τους κατέγραφε ο ίδιος για να κάνει ψήφους. Τι ήθελαν, τα ρουσφέτια. Πάρει την άλλη μέρα μαζί με το Μελά, τον γνωστό της οικογένειας που έδωσε στη συνέχεια τον Παύλο Μελά. Πηγαίνει λοιπόν την άλλη μέρα το ίδιο. Τον λυπήθηκε ο υπασπιστής και του λέει «Περάστε χωρίς ραντεβού», λέει, «δεν θα τελειώσετε ούτε σήμερα». Και μπήκε μέσα και έκανε ερωισμούς. Αυτό και ήρθε όμως το μήνυμα να στείλει το στόλο να βομβαρδίσει, γιατί κατέβαιναν κάτω από τη Λαμία και πήγαιναν προς Αθήνα. Και δεν ήξερε πού είναι ο στόλος. Ρωτούσε τον υπασπιστή του. Και συνέχιζε να καταγράφει κιόλας. Και του έλεγε «θα δείτε», λέει, «θα τους κατανικήσουμε, θα φτάσουμε στην Κωνσταντινούπολη». Και αυτοί ελεηνολογούσαν μέσα του τη μοίρα της Ελλάδας βεβαίως. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι του είπαν να στείλει το στόλο και λέει «στείλτε ένα καΐκι να τους βρει». Και του λέει «δεν χρειάζεται, στείλετε το σήμα και θα πάρουν την εντολή». Δεν γνώριζε ούτε αυτό. Αλλά γνώριζε πολύ καλά να κάνει τα ρουσφέτια. Αυτή ήταν η πραγματικότητα όμως. Θα μου πείτε τι συνέβη μετά. Γιατί μιλάνε για τριπλασιασμό της Ελλάδας. Να συγκρατήσουμε δύο γεγονότα. Το ένα, ότι εάν δεν είχαμε τη δεκαετία του 1909-1920, δηλαδή την επανάσταση στο Γουδί, που ανέτρεψε την την κομματοκρατία και έφερε ένα ξένο σώμα, το Βενιζέλο, που δεν ήταν παιδί του κομματικού αυτού σωλήνα της Φαυλοκρατίας, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν όχι στον Εύρο, αλλά θα ήταν στη Θεσσαλία ακόμη. Και με τους όρους μιας απόλυτης εξάρτησης, που είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε να κρατήσει και αυτή την περιοχή. Η δεκαετία αυτή που ανασυγκρότησε την Ελλάδα δείχνει
τι δεν έγινε την προηγούμενη περίοδο και τι μπορούσε να γίνει. Πάλι οι δυνάμεις ήταν εναντίον των Βαλκανικών πολέμων. Πάλι οι δυνάμεις ορθώθηκαν εναντίον της Μικρασιατικής εκστρατείας και της συνθήκης των Σευρών στη συνέχεια. Αλλά γιατί? Διότι η Ελλάδα άλλαξε στρατόπεδο και πήγε με τους εχθρούς εκείνους οι οποίοι δεν ήθελαν τους συμμάχους που έδωσαν τη συνθήκη των Σευρών. Είναι ψευδή τα υπόλοιπα. Το Μικρασιατικό μας λένε συχνά ότι πήγαμε εκεί ξυπόλοιτοι στα γκάδια και δεν ήταν εφικτό το εγχείρημα. Πέραν του ότι θα είχε σωθεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του εγχειρήματος αν είχε συνεχιστεί η πολιτική που έφερε τη συνθήκη των Σευρών, είναι αναμφισβήτητο ότι ο ελληνικός κόσμος πήγε εκεί συντεταγμένος και ήταν ανώτερος των κεμαλικών ατάκτων στρατιωτών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν και δεδομένο με βάση τις συμφωνίες που είχε κάνει ατύπως αλλά μυστικά ο Βενιζέλος, την μελητεία της Μικράς Ασίας να την αναλάβουν οι Άγγλοι παρόλες τις διαφωνίες των άλλων εταίρων στην συνθήκη των Σευρών. Αλλά πέραν αυτού υπάρχει και ένα διαμφισβήτητο γεγονός. Εάν εμένα με βάζατε αύριο το πρωί αρχηγό του στόλου ή αρχηγό του στρατού, τι θα έκανα? Δεν θα κατέστρεφα τη χώρα? Δεν θα οδηγούσα στην ήττα? Ξέρω εγώ να διοικήσω στρατό? Ποιοι μπήκαν με την εναλλαγή στην εξουσία αυτών που διακινούσαν την ιδέα της μικράς πλην εντύμου Ελλάδος και του Ίκαδε, που χαρακτήριζαν το εγχείρημα της Μικράς Ασίας απεικιοκρατικό, ερμηνεύοντας το Μικρασιατικό με βάση την πολιτική των δυνάμεων και όχι την πολιτική των Ελλήνων? Σήμερα μας λένε ότι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας ήταν το πολύ 1,5 εκατομμύριο και πήγαν το 19ο αιώνα από τα νησιά. Ήταν 4,5 εκατομμύρια αυτοί που μπορούμε να παριθμίσουμε εμφανώς. 4,5 εκατομμύρια για την εποχή εκείνη ήταν 1:3 με τους Τούρκους. Για αναλογιστείτε σήμερα πόσα εκατομμύρια θα ήταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, εάν πάμε αναλογικά με τα 85 εκατομμύρια των Τούρκων και 9 που είμαστε σήμερα προς 10. Για να δούμε τις συνέπειες αυτής της αντιμαχίας εναντίον του ελληνικού κόσμου, του μείζωνος ελληνισμού και των ιστορικών του θεμελίων. Ο Καποδίστριας και άλλοι μας λένε ότι το 1815 οι Έλληνες ήταν 9 εκατομμύρια. 9 εκατομμύρια ήταν περισσότεροι από τους Άγγλους και από τους Γάλλους και περίπου ισάριθμοι με τους Τούρκους. Σήμερα είμαστε 9 εκατομμύρια. Οι Άγγλοι είναι 70 και οι Τούρκοι είναι 85. Ποιος ευθύνεται άρα γι' αυτό? Αν κάνουμε λοιπόν έναν τέτοιον απολογισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το κράτος έπαιξε τον ρόλο που είχε να παίξει, που του ανέθεσαν, αλλά διαχειρός πια όχι των Βαβαρών, αλλά αυτών οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και συνεχίζουν. Είναι μία από τις συνέπειες. Θα σας δώσω την απολογία, αν θέλετε, της κληρονομιάς αυτής με πολύ συντομία, γιατί νομίζω σας έχω απασχολήσει αρκετά. Είναι, αν θέλετε, ένας απολογισμός, ο οποίος χρειάζεται να τον συγκρατήσουμε για να ξέρουμε γιατί σήμερα. Γιατί η περίοδος της μεταπολίτευσης είναι μία επιτομή της επιστροφής στη φαυλοκρατία του 19ου αιώνα. Λεϊλατήθηκε η χώρα εκ νέου και λεϊλατήθηκε κατά τρόπο ξεδιάντροπο, και όταν την έφτασαν σε χρεοκοπία την παρέδωσαν στους ξένους κατά το γνωστό για να την αποτελειώσουν και συγχρόνως να ενοχοποιήσουν τους ξένους. Μία από τις συνέπειες αυτού του κράτους και των πολιτικών της υποτέλειας που έχει καλλιεργηθεί και διακινείται μέσα στο πολιτικό σύστημα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις είναι και αυτή.
να αποδίδουμε τις ευθύνες στους άλλους. Ποιος δημιούργησε πρόβλημα ασφαλείας για τη σύγχρονη Ελλάδα με τη μικρασιατική καταστροφή? Δεν ξέραμε ότι αυτομάτως δημιουργούσαμε μία Τουρκία την οποία θα τη βρίσκαμε μπροστά μας στη συνέχεια? Άρα λοιπόν η φαυλοκρατία είναι κληρονομιά. Και θα με ρωτήσετε γιατί το ίδιο πολιτικό σύστημα σήμερα έχουν και στην Ευρώπη. Το συζητούσαμε χθες το βράδυ. Στην Ευρώπη το σύστημα αυτό είναι αντίστοιχο με την κοινωνία και τις προσδοκίες της. Αυτό το σύστημα δημιουργήθηκε στην Ευρώπη, η εκλόγιμη μοναρχία, να αφήσουμε τις ανοησίες που μας λένε ότι είναι δημοκρατία και αντιπροσώπευση. Η εκλόγιμη μοναρχία λοιπόν στην Ευρώπη δημιουργήθηκε για να απελευθερώσει τις κοινωνίες από τη φεουδαρχία και να τις κάνει ατομικά ελεύθερες, όπως είναι σήμερα και εκείνοι και εμείς. Αλλά συναντιόνταν στο επίπεδο της πολιτικής δυναμικής, όχι θεσμικά, ιδιώτες είναι και εκεί, όπως και εδώ. Συναντιόνταν όμως. Είμαστε σοσιαλιστές, είμαστε φιλελεύθεροι και αντίστοιχες ήταν οι πολιτικές. Εδώ αυτές οι ιδεολογίες δεν έπαιξαν ποτέ ρόλο. Ήταν προσχηματικές. Όταν η αριστερά ήθελε να μιλήσει για σοσιαλισμό, έφτιαχνε καφενεία πράσινα και κόκκινα. Όταν η δεξιά ήθελε αντιστοίχως να κάνει κάτι τέτοιο, συνενούσε και έκανε αντίστοιχες συσπυρώσεις κομματικού χαρακτήρα. Δηλαδή, το πρόβλημα σήμερα, όπως και διαχρονικά, είναι ότι το πολιτικό αυτό σύστημα είναι όπως και τα στενά ρούχα που μας φοράνε, αν επιχειρήσουν να μας φορέσουν, που θα ήταν της ηλικίας των 3 ή 5 ετών. Εμείς θα παθαίναμε ασφυξία, αλλά όχι γιατί μεγαλώσαμε, αλλά επειδή μας φοράνε αυτά τα ρούχα, τα θεσμικά ρούχα. Για να η κοινωνία η ελληνική, όταν είχε ανάγκη να λύσει τα προβλήματά της, συγκαλούνταν σε δήμο, άρα σε λαϊκή συνέλευση, όπως θα τη λέγαμε κακώς, και θα αποφάσιζε εκεί. Έτσι γινόταν στις πόλεις της τουρκοκρατίας. Εκεί λύνανε. Και οι χείρες και τα ορφανά και οι φτωχοί και οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων οικονομικών συμφερόντων και άλλων. Όταν το πολιτικό σύστημα το παρέλαβε η μοναρχία, η κληρονομική, η δεσποτική και στη συνέχεια η εκλόγιμη, τι γινόταν? Αυτό που μας περιγράφει ο Εντμόν Αμπού και άλλοι, στην εποχή που καθιερώθηκε το Σύνταγμα και ξανά επανήλθε αναγκαστικά η ψήφος. Και βεβαίως όταν ήταν να συνεδριάσει η Βουλή, συγκεντρώνονταν όλη η Αττική και για να μην πω και όλη η Ελλάδα στο Σύνταγμα για να βρει τους πολιτικούς και να πούν τον πόνο τους, το ρουσφέτι τους κλπ. Το κράτος δεν λειτουργήσε ποτέ με όρους δημοσίου χώρου, όπως δεν λειτουργεί και σήμερα. Λειτουργεί με όρους πελατειακής σχέσης. Η πελατειακή αποδόμηση όμως οφείλεται στο γεγονός ότι είναι αναντίστοιχο προς την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας. Και σήμερα μας λένε ότι φταίει η κοινωνία. Τι φταίει η κοινωνία? Την κοινωνία της λένε ότι το δίλημα είναι αν θα ψηφίσεις τον έναν, τον άλλον ή τον τρίτον. Αλλά καταψηφίζουμε τον προηγούμενο που έχουμε το παράδειγμα, ελπίζοντας τον επόμενο. Αλλά όταν του δίνουμε τις ίδιες εξουσίες, τι θα γίνει? Θα κάνει τα ίδια. Σήμερα πρώτα θα γίνει η καταστροφή και μετά θα έρθουν να ψηφίσουν ένα καινούριο νόμο γιατί δεν θέλουν και να φτιάξουν τα πράγματα και συνεχίζουμε έτσι. Αλλά η όλη διαδικασία, όποιοι έχουμε ζήσει την περίοδο της μεταπολίτευσης, σήμαινε τι? Ότι αυτή η ολική επαναφορά της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα πέρασε μέσα από τη μεταβολή του κομματικού συστήματος που θα έπρεπε να είναι διαμεσολαβητής σε πολιτικό σύστημα, σε βαθμό που να θεωρεί το κόμμα ότι είναι αυτό το πολιτικό σύστημα και όχι υπηρέτης του πολιτικού συστήματος. Άρα δεν υπάρχει η έννοια του δημοσίου χώρου. Το δημόσιο πανεπιστήμιο έγινε ιδιωτικός χώρος, οι δημόσιες υπηρεσίες για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη πρέπει να έχει ο πολίτης μέσον για να εξελιχθεί, ο δικαστικός, ο ναύαρχος, ο οποιοσδήποτε πρέπει, αν θέλει να έχει μέλλον, σε οποιαδήποτε υπηρεσία, τώρα αναφέρω ίσως αυθαιρετό κιόλας μιλώντας για σας, γιατί εκεί ίσως οι όροι είναι ίσως καλύτεροι, δεν το ξέρω. Αλλά
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν ζει κανείς αυτή την πραγματικότητα, σημαίνει ότι ζει έξω από το δημόσιο χώρο. Αλλά πώς θα συνέλθει? Δεν υπάρχει έννοια της κοινωνίας ως συντεταγμένης πραγματικότητας για να ασκεί ιδιότητες εντολέα, να υποχρεώνει δηλαδή και να αισθάνεται ο πολιτικός την ανάσα της, στη βούλησή της. Γι' αυτό και διαιρεί την κοινωνία. Πού έχετε προσέξει ότι η ελληνική κοινωνία λειτουργεί συλλογικά? Στον πόλεμο, εκεί που πάει να θυσιαστεί, και εκεί που υπάρχουν εθνικά θέματα που δεν χωρεί πελατειακή σχέση. Συγκεντρώνονται για τη συνθήκη των Πρεσπών 1.000.000 ή 500.000. Πάνε στο σπίτι και πληροφορούνται ότι άλλα αποφασίστηκαν. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Διαβάζω πώς μπορεί να παραβιαστεί και ο νόμος σήμερα στο όνομα ενός σκοπού πολιτικής, ο οποίος μπορεί να είναι και εναντίον της χώρας. Γιατί σήμερα ζούμε ένα καθεστώς αλλαγής λαού. Έφυγαν 2.000.000 κοντά στη διάρκεια των μνημονίων στο εξωτερικό. Από το 2008. Μιλάει κανείς γι' αυτά? Αναπληρώθηκαν στο 1.500.000 από ξένους. Είναι αφομοιώσιμοι. Κανείς δεν έχει αντίρρηση και οφείλει να μην έχει αντίρρηση στην κινητικότητα των οικονομικών μεταναστών, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο ελέγχου. Σήμερα τι συμβαίνει? Συλλαμβάνει ένας Αλβανός που αισθάνεται ότι έχει συμφέροντα με τη χώρα, συλλαμβάνει τους οικονομικούς μετανάστες οι οποίοι διαπράττουν τουλάχιστον πλημέλημα, για να μην πω κακούργημα, όταν βάζουν φωτιά στο δάσος, και συλλαμβάνονται αυτοί αντί να εφαρμοστεί ο νόμος. Προσέξτε, ο νόμος τι λέει? Ότι πρέπει, αν διαπράτεται αδίκημα που να είναι τουλάχιστον πλημέλημα ή κακούργημα, να, ο πολίτης που είναι παρόν να προστατεύει και να αποτρέπει το έγκλημα. Διαφορετικά είναι υπόλογος ο ίδιος. Εδώ λοιπόν γίνανε υπόλογοι εκείνοι που έκαναν το καθήκον το οποίο δεν έκαναν αυτοί οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για το σκοπό αυτό. Και βεβαίως, αν θέλουμε να δούμε πού οφείλεται αυτή η πραγματικότητα να είναι υποτελής σε ένα κράτος το οποίο αναζητά τη σωτηρία του αλλού, αλλά και την νομιμοποίησή τους, ας σκεφτούμε ότι έχουν υφάνει ένα μεγάλο ιδεολογικό οπλοστάσιο εναντίον του προηγούμενου ελληνισμού. Τον απαξιώνουν, τον αποδομούν, τον κατεβάζουν κάτω, τη δημοκρατία δηλαδή, κάτω από τη φεουδαρχία, γιατί αυτός είναι ο ελληνικός πολιτισμός, και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο μας λένε ότι πρέπει να απεχθανόμαστε το παρελθόν και τις κληρονομιές μας, γιατί πρέπει να προσομοιάσουμε στον διαστήμα σου. Ουσιαστικά είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από τη ματιά του τρίτου, του διαστήμας, και όχι μέσα από την αυθεντική μας κληρονομική ταυτότητα και ιδιοπροσωπία. Αυτά λοιπόν είναι φαινόμενα τα οποία τα ζούμε σήμερα και τα ζούμε σε όλα τα επίπεδα. Θα τελειώσω με μία επισήμανση που την ξέρετε όλοι. Είναι μοναδικό φαινόμενο να υπάρχει μία χώρα που ο μισός πληθυσμός να είναι συγκεντρωμένος στην πρωτεύουσα, με την εξαίρεση της Θεσσαλονίκης, και η υπόλοιπη χώρα να γίνεται έρημη και να θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν όλα τα μέτρα που χρειάζονται, με μοχλό τις δασικές υπηρεσίες, τις πολεοδομίες κλπ, να γίνει έρημη η χώρα, να μην ξανακατηχθεί. Γι' αυτό με τα προσχήματα οποιασδήποτε αντίληψης περί οικολογίας και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι μοναδική περίπτωση χώρας που κάνει το παν να ερημώσει την επικράτεια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πολιτικές που θα διαμορφώνονται για αυτό το κράτος θα είναι οι πολιτικές των συνόρων των Αθηνών και όχι του Εύρου, όχι της Θεσσαλονίκης, όχι της Ηπείρου. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Και αυτές είναι ολίγες από αυτές που θα μπορούσα να σας αναφέρω κληρονομιές, με κυριότερη εκείνη να μας ενοχοποιούν ότι εμείς η κοινωνία είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει και ότι απλώς
και όχι ότι απλώς μας μεταβάλουν σε συνένοχους των πράξεών τους για να συνεχίσουν να διαφεντεύουν με τους ίδιους όρους της ιδιωτικής αντίληψης και όχι του δημοσίου χώρου του εθνικού συμφέροντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο καθηγητή γι' αυτό δεν θα τον δούμε ποτέ, ας πούμε, σε ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων ή σε ένα μεγάλο κανάλι και μια τέτοια φωνή και ένα τέτοιο περιεχόμενο λόγο. Αν επιτρέπετε, κύριε Δήμαρχε, στην περίοδο της κρίσης με καλούσαν όλα τα κανάλια και πιεστικά, γιατί νόμιζαν ότι ο λόγος μου, επειδή ήταν κριτικός, δημιουργούσε εκτόνωση. Χρειαζόταν τότε, γιατί λέγανε, άκουσα τον Κωτογιώργη, φέρνουν τα κανάλια, που είναι κατεξοχήν συνένοχοι αυτού του γεγονότος. Όταν μετά από μια στιγμή όμως αντελήφθησαν ότι τραβούσε πολύ, ή μπαίναν εντεταλμένοι να μου επιτεθούν, ή, το κυριότερο, όταν άκουγαν ότι θα είναι και ο Κωτογιώργης στο κανάλι, δεν ερχόντουσαν. Όπως επίσης και το πολύ ενδιαφέρον, όταν ήταν εκπρόσωποι κομμάτων χωρίς εμένα μπροστά, περίμενα να γίνει το διάλειμμα, οι εκπρόσωποι των κομμάτων σκοτώνονταν μεταξύ τους. Όταν έμπαινα και άλλαζα την ατζέντα, συσπυρώνονταν και τους ηρωνευόμουν λέγοντας ότι δημιούργησα οικουμενική κυβέρνηση. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα. Όλοι μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερού. Και αν υπάρχει κανείς εδώ μέσα που θέλει να μου πει ότι είναι φιλελεύθερος, δεξιός, ή θέλει να μου πει ότι είναι αριστερός και θέλει να μου πει σε τι μοιάζει με τον άλλον, να κάνουμε ένα διάλογο να δει ότι δεν μοιάζει σε τίποτε. Η αισθητική που δεν υπάρχει σε κανένα κόμμα είναι αυτή που μπορεί να ξεχωρίσει τον πολίτη από αυτή την πραγματικότητα. Ευτυχώς δεν έχουμε και πολιτικούς ανάμεσά μας και στο κοινό, επομένως δεν θα γίνει αυτός ο διάλογος. Ναι, βεβαίως θα κάνουμε συζήτηση, όποιος θέλει να τοποθετηθεί. Απλώς εγώ ήθελα δύο μικρά σχόλια, ειδικά προς το τέλος της τοποθέτησης. Μας ρίχνετε αλάτι στις πληγές, είναι η κουβέντα που κάναμε και χθες αρκετά για την ερήμωση της επαρχίας. Εμείς εδώ αυτό το ζούμε στο πετσί μας, ένας νησιωτικός δήμος και κοντά μάλιστα στην Αθήνα. Και εγώ το βλέπω σαν σκόπιμο. Στην πιο αθώα εκδοχή του έχει δημοσιονομικά κίνητρα. Στην πιο περίπλοκη και πιο έτσι βαθιά ερμηνεία, σίγουρα συνδέεται με όλη σας την ευρύτερη τοποθέτηση. Και εγώ σου θέλω να πω ότι και εγώ από τη μεριά που είμαι ως δήμαρχος, δεν το λέω τώρα, το έχω ξαναπεί και δεν μπορώ να μην το λέω, και εγώ είμαι απογοητευμένος από τη λειτουργία αυτού του κράτους, είμαι απογοητευμένος από τις δυνατότητες που υπάρχουν ακόμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να κάνει κάτι παραπάνω. Είναι δεμένα τα χέρια μας, έχουμε θεσμικά όρια, κόκκινες γραμμές, δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Οι αρμοδιότητές μας είναι συγκεκριμένες και είναι πολύ συνειδητό το γεγονός ότι δεν μας δίνουν κι άλλες, ώστε να μπορούσαμε να λύνουμε κάποια προβλήματα σε τοπικό επίπεδο. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία και δεν υπάρχει κανένας αντίλογος ότι η κατάσταση είναι έτσι. Και σε μένα που το προσεγγίζω και το βλέπω καθημερινά από την καθημερινή μου ενασχόληση, όλη αυτή η προσέγγιση που αναλύσατε έτσι συνοπτικά σήμερα έρχεται και μου δίνει εξηγήσεις και μου κουμπώνει την εμπειρία με μια θεωρία η οποία στα δικά μου αυτιά φαντάζει πάρα πολύ λογική. Θα ήθελα όποιος θέλει να τοποθετηθεί, να γίνει ένας διάλογος, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Και όποιος θέλει να μην τοποθετηθεί. Αλλά αν υπάρχουν ερωτήσεις, βεβαίως υπάρχει ευκαιρία να κανείς να πάρει το μικρόφωνο και να σχολιάσει ή να ρωτήσει. Εσύ που λες ότι είναι αργά, θες να ρωτήσεις, Ελένη. Ωραία. Μισό λεπτό. Ωραία. Η Ελένη και η κυρία από πίσω, που δεν βλέπω ποια είναι.
Κάποια στιγμή στο λόγο σας, κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε στον ελληνισμό. Δεν ξέρω, ακούγομαι. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των χρόνων τα οποία συζητάμε, δηλαδή τα συνοριακά, την εποχή του 1800-1850, ο ελληνισμός ήταν συνειδητός, ήταν δηλαδή η αίσθηση «Είμαι Έλληνας, μιλάω ελληνικά» και αυτό ήταν σε μεγάλη επικράτεια. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν θέματα εκεί, δηλαδή πραγματικά εσείς μιλήσατε πολύ ωραία για τον ελληνισμό που υπήρχε ή μάλλον υπόβοσκε μέσα στο ελληνικό, στην ελληνική επικράτεια, αλλά πόσο Έλληνες ήταν οι Έλληνες? Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα της προπαγάνδας, ότι υπάρχουν δύο ρεύματα στην Ελλάδα. Το ένα, ότι δεν είχαμε συνείδηση εθνική, ήμασταν ελληνόφωνοι, έκανα ένα επενιγμό. Και η άλλη, ότι ο νέος ελληνισμός γεννέται μετά το 1204-1453. Είναι και τα δύο εσφαλμένα. Αν δεχθούμε όμως ότι ο ελληνισμός ως έθνος γεννιέται μετά το 1204-1400, δηλαδή στο τέλος του Βυζαντίου, σημαίνει ότι διαψεύδεται η αντίληψη ότι το έθνος είναι δημιούργημα του δυτικού κράτους. Αλλά εγώ θα σας πω με βάση τις πηγές που τις έχω μελετήσει. Δεν θα μιλήσω για το Βυζάντιο, γιατί στο Βυζάντιο μπορείτε να τα διαβάσετε, ας πούμε, ο τρίτος τόμος από τους έξι από το επιγραφόμενο το ελληνικό κοσμοσύστημα είναι αφιερωμένος στην ταυτότητα του Βυζαντίου. 100% ελληνική. Όχι 99%, 100% ελληνική. Και μιλάμε με όρους εθνικής συνείδησης, όχι ελληνοφωνίας. Το δηλώνουν οι άνθρωποι. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στην τουρκοκρατία. Τον 16ο, το 17ο αιώνα, θα σας λέω ένα παράδειγμα που υπάρχει στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Ένας από τη Σπάρτη βγάζει ένα βιβλίο, είναι εξόριστος στην Ιταλία, βγάζει ένα βιβλίο στην Ρώμη και γράφει: «Το βγάζω εδώ διότι η πατρίδα μου είναι δούλη και δεν μπορώ να πάω και να το τυπώσω εκεί πέρα». Όταν μιλάει για πατρίδα, τι σημαίνει? Συνείδηση κοινωνίας, συνείδηση ταυτότητας. Όλα τα έγγραφα της τουρκοκρατίας μιλάνε για πατρίδα, για έθνος, για γένος. Έχει σημασία. Αλλά το εξομοιώνουμε με το έθνος για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Είναι κάτι μεγαλύτερο από την έννοια του έθνους, το γένος. Είναι λοιπόν όλη αυτή η περίοδος με συγκεκριμένη εθνική ταυτότητα. Θα αναφερθήκατε στο 1800-1850. Εκεί κι αν υπάρχει. Μόνον για το έθνος μιλάνε. Αν λοιπόν οι Έλληνες στην εποχή θέλουν να αισθάνονται ότι ανήκουν στο ελληνικό έθνος, ότι είναι έθνος, ότι αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια συλλογικότητα πολιτισμική που θέλει την ελευθερία της, εμείς θα τους το αρνηθούμε? Έχουμε δικαίωμα? Αυτό είναι το ερώτημα. Όλα αυτά τα παιχνίδια κατατείνουν στο να δικαιώσουν και να νομιμοποιήσουν ένα κράτος. Γιατί εάν όλα αυτά τα είχαν οι Έλληνες, επαναστάτησαν ως έθνος για να φτιάξουν κράτος. Διαφορετικά, για ποιο λόγο ξεσηκώθηκαν, αλήθεια? Περνούσαν καλά στην τουρκοκρατία, αν εξαιρέσουμε τη μεγάλη καταπίεση και ανασφάλεια και τη διαφορά του θρησκεύματος. Κυρίως επαναστάτησαν για να γίνουν πολιτικά έθνος. Το έθνος λοιπόν είναι μια αδιάπτωτη σειρά γεγονότων που μεταβάλλεται στον χρόνο αλλά διατηρεί το ταυτωτικό της πρόσημο ως έθνος των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας. Να σας διακόψω και λίγο. Όχι, θα σας πω τη συνέχεια για να ολοκληρώσω. Το έθνος δεν είναι επινόηση του κράτους όπως λένε οι σύγχρονοι ιστορικοί. Το έθνος και στη Δύση. Το έθνος γεννιέται μέσα στους απολυταρχικούς, στα απολυταρχικά κράτη από τους
ανθρωποκεντρικούς θύλακες, αυτούς που είναι ελεύθεροι και διαβάζουν, και αναπαράγουν την έννοια του έθνους που μας διδάσκει ο Ηρόδοτος και οι άλλοι. Και του δίνουν και το πολιτικό πρόσημο. Χρησιμοποιώντας αυτή τη συνείδηση κοινωνίας και ταυτότητας, ορθώθηκαν εναντίον της απολυταρχίας για να δημιουργήσουν το κράτος έθνος. Έρχεται όμως η άρχουσα αστική τάξη όταν κατέλαβε το κράτος και τι λέει. Εάν μιλήσω για το έθνος της κοινωνίας, σημαίνει ότι πρέπει να τις δώσω ευθύνες πάνω στο έθνος, πολιτική αρμοδιότητα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.